Σε χρόνο ρεκόρ, ο κυπριακός λαός θα γνωρίζει τον νικητή του πρώτου αλλά και του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά μία ώρα μετά το κλείσιμο της κάλπης. Εκτός και αν τα πράγματα είναι πολύ ωριακά, που θα χρειαστεί να περιμένουμε. Οι προετοιμασίες για την εκλογική μάχη κυλούν ομαλά, ωστόσο ιδιαίτερα μειωμένο είναι το ενδιαφέρον για εγγραφή νέων ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους. 40.000 είναι αυτοί που δεν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και θα μπορούσαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Η μέχρι στιγμής εικόνα δεν είναι ικανοποιητική, για να μην πω οποιονδήποτε άλλον επίθετο. Μόλις οι 2.500 έχουν αιτηθεί εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο και περίπου ανάλογα είναι και τα νούμερα σε ό,τι αφορά τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού. Τελευταία ημερομηνία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους είναι η 18 Δεκεμβρίου. Την ίδια ώρα εντύπωση προκαλεί ο χαμηλός αριθμός ανέργων που επέδειξε ενδιαφέρον να εργαστούν στις εκλογές. Μέχρι στιγμής η εικόνα δεν είναι ικανοποιητική. Δεν υπάρχει το ενδιαφέρον που αναμέναμε. Πώς μπορούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους, γιατί... Μέσα από μια ιστοσελίδα, η οποία είναι προσβάσιμη και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Τις δύο Κυριακές των εκλογών, οι ψηφοφόροι θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με ταυτότητα ή εκλογικό βιβλιάριο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η ανακήρυξη του νέου Προέδρου θα γίνει στο στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία.